Και αν πάρω ως δείγμα από όλα αυτά τα 1000 μουσεία που σας έχω πει, μόνο για 3 μουσεία θα μιλήσω. Το Βρετανικό Μουσείο, όπου εκεί είναι, όπως όλοι γνωρίζετε, τα κλειπτά του Παρθενώνα, από τα οποία γίνεται πάρα πολύ φασαρία ότι κάνουμε διαπραγμάτευση για να έρθουν τα κλειπτά στη μητέρα Ελλάς. Αυτό που έχω εγώ να σας καταθέσω είναι ότι εάν υπήρχε μία καθαρά ελληνική κυβέρνηση η οποία θα ασκούσε μία ατσάλινη εθνική πολιτική, τα γλυπτά μας θα ήταν πίσω εδώ και δεκαετίες. Ως δεύτερο δείγμα παίρνω το Μουσείο του Βερολίνου, όπου εκεί υπάρχει ένας τεράστιος βωμός του Δία που τον πήραν οι Γερμανοί από την Πέργαμο και τον τοποθέτησαν αυτούσιο στο μουσείο τους. Για να σας δώσω το μέγεθος του ναού, για να καταλάβετε και τα ωφέλη που έχουν οι Γερμανοί από τα δικά μας, είναι 127 μέτρα όλη η ζωοφόρος που απεικονίζει την γιγαντομαχία. Και ως τελευταίο δείγμα παίρνω το Μουσείο του Λούβρου. Εκεί είναι οι δύο αδερφές μας, η Νίκη της Αμοθράκης και η Αφροδίτη της Μήλου, όπου μέσα από μία ενδελεχή έρευνα που έχω κάνει για όλα τα οικονομικά στοιχεία από το Μουσείο, αλλά και από την επισκεψιμότητα του Λούβρου, μόνο για να δουν τα δύο κλεμμένα αγάλματα τα ελληνικά, το Μουσείο του Λούβρου έχει ένα οικονομικό όφελος 720 τρισεκατομμύρια ευρώ τα τελευταία 100 χρόνια. Το ακούσαμε το νούμερο. 720 τρισεκατομμύρια. Και εγώ, εμείς οι Έλληνες, η χώρα μας κανένα όφελος. Εάν είχαμε κατοχυρώσει με βάση μια εθνική ατσάλινη πολιτική πνευματικά δικαιώματα έστω στο 1% του ποσού αυτού, αντιλαμβάνεσαι ότι θα είχαμε ωφέλη 7,2 τρισεκατομμύρια ευρώ. Και μπήκαμε σε μνημόνια για 200 ψευτοδισεκατομμύρια. Έλληνες, μας κάνουν μεγάλη πλάκα. Και πρέπει τώρα να ενθωθούμε όλοι μαζί σε έναν μοναδικό εθνικό πολιτικό φορέα που είναι Ελλήνος Συνέλευσης, για να πάρουμε ξανά πίσω τα δικά μας και τα δίκαιά μας.